και θα έρθουν κι άλλοι σιγά σιγά. Εις το όνομα του Πατρός και του Μαζί και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ του Ράνιε, παράκλη και το πνεύμα της αληθείας, του κατακού παρών και τα πάντα καιρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής ο λοιπός, περιθέλειε σκήνωση ημίν και κατάρρισον ημάς από πάσης κυρίδος και σώσον αναθέτας φυσάς ημών. Ευλογητός εις Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήλους αναδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιο, και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλανθρωπεδόξας. Ευλογημένη χρονιά, φωτισμένη και αγιασμένη να είναι. Καλή αρχή και ο Θεός να μας κοιτάξει. Καλή δύναμη. Αμήν, ευχαριστώ. Επίσης. Λοιπόν. Η Εκκλησία μας πρέπει να έχουμε υπόψη μας όταν λέμε Εκκλησία εννοούμε το σπίτι, όχι τα ντουβάρια, αλλά το έμψυχο σπίτι, κάθε άνθρωπο δηλαδή, την έχει στήσει ο Χριστός. Και απαριθμοί χρόνια ζωής, αιώνια, δεν έχει αρχή και ούτε έχει τέλος. Γιατί κεφαλή της είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και συνεπώς εμείς εδώ στη γη είμαστε μέλη του σώματος της Εκκλησίας, μέλη του σώματος της Εκκλησίας. Και επίσης, όσοι έχουν εν κυρίω φύγει από τον κόσμο αυτό και έχουν μεταστεί, αλλάξει θέση από εδώ ψηλά στον ουρανό, είναι τα άλλα μέλη της Εκκλησίας που βρίσκονται μέσα σε δόξα και τιμή. Η Εκκλησία μας λοιπόν έχει προορισμό να ζήσει εις αιώνα αιώνος. Και τι λέει, και της βασιλείας αυτού ουκέστε τέλος. Έτσι ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως. Η πορεία της Εκκλησίας μέσα στους αιώνες, η πορεία της Εκκλησίας, μέσα στους αιώνες ήταν άλλοτε μέσα από θαλασσοταραχή, ώρα καλή σαν εκείνοι που έζησαν οι μαθητές του Χριστού όταν ταξίδευαν στη θάλασσα και τους έπιασε ταρακούνημα, χανόμαστε Κύριε. Και βέβαια ο Κύριος σταμάτησε τη θαλασσοταραχή. Έτσι και η Εκκλησία, το σκάφος της Εκκλησίας, κλειδονίζεται, κουνιέται από τα κύματα, μέσα στο σκάφος είμαστε εμείς. Γιατί αυτοί που έχουν φύγει και είναι μέλη της Εκκλησίας, είναι εν δόξη και τιμή ψηλά εκεί που είναι. Γιατί εκεί δεν υπάρχει ταρακούνημα, εκεί ουκέστη πόνος, ου λύπη, ου στενακός. Δεν υπάρχει ψηλά εκεί τίποτα. Και βέβαια ο προορισμός μας
είναι να περάσουμε διαμέσου ύδατος, τρικυμίας και πυρός και φωτιάς. Και μέσα από αυτά θα μας βγάλει ο Κύριος σε αναψυχή και θα μας χαρίσει αυτό που ονομάζεται χώρα ζώντων, τη δική του ζωή, την ατέρμονα, την ατελείωτα και τελεύθερη. Αν με τη λογική μας κάνουμε ένα ταξίδι για να φτάσουμε να δούμε την εκκλησία, την ορατή, αυτή που στην οποία είμαστε εμείς τώρα, κάποτε άλλοτε ήσαν άλλοι και αυτοί ζούσαν στη γη και παραπέρα άλλοι και παραπέρα άλλοι, θα δούμε ότι δεν υπήρξε περίοδος της εκκλησιαστικής ιστορίας που να μην κουνήθηκε η εκκλησία, να μην ταρακουνήθηκε. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, κουνιέται για τα καλά η εκκλησία, κλειδονίζεται, αλλού καταποντίζεται. Κουνιέται, αλλά δεν βουλιάζει να καταποντιστεί. Οι πατέρες εκκλησίας αναφέρουν τον κατακλυσμό του Νοέ, που η οικογένειά του και ό,τι άλλο έβαλε μέσα επέζησε μέσα από ένα πρωτοφανή κατακλυσμό που έπληξε τα πάντα στο χώρο εκείνο που έγινε ο κατακλυσμός. Όμως μέσα από εκείνο τον κατακλυσμό σώθηκαν ψυχές, αυτές που δεν είχαν λερωθεί όπως η υπόλοιπη κοινωνία. Σώθηκαν ψυχές και βγήκαν από την Κιβωτό για να συνεχιστεί η πορεία της ζωής της Εκκλησίας, η ορατή επί της γης. Δεν διαφέρουν τα χρόνια, κύλησαν τα χρόνια, ήρθαν οι προφήτες προ Χριστού, ήρθαν οι προφήτες και κήρυξαν τον ερχομό του Ιησού Χριστού. Τον ερχομό του Ιησού Χριστού το κήρυξαν οι προφήτες. Κανένας από τους προφήτες δεν έφυγε από τον κόσμο ειρηνικά, άλλος από μαχαίρι, άλλος από βόθρο που το ρίξανε, άλλος από φωτιά, μία ποικιλία βασανισμών πέρασαν οι προφήτες. Οι απεσταλμένοι προφήτες από το Θεό, οι κεφαλές της εκκλησίας, της τότε εκκλησίας, γνώριζαν να αγωνίζονται, γνώριζαν να θυσιάζονται για το ποιμνιό τους και θυσιάζονταν και θυσιάστηκαν όλοι οι προφήτες, μέχρι που θα φτάσουμε στα σύνορα που τελειώνουν οι προφήτες Παλαιάς Διαθήκης και αρχίζουν της Καινής Διαθήκης με πρώτο τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, όλοι γνωρίζουμε ότι θαυματουργικά σώθηκε από το χέρι του Ηρώδη. Όταν ο Ηρώδης έδωσε διαταγή να σφαχτούν τα νήπια μόλις άκουσε ότι ήρθε ο Χριστός στον κόσμο, φρόντισε ο Κύριος που ήταν βρέφος, αλλά ήταν Θεός όμως.
να μεταφερθεί στην έρημο να διαφυλαχθεί από το μαχαίρι του Ηρώδη. Από το μαχαίρι του Ηρώδη. Και ο Ιωάννης, όπως και οι προγενέστεροι προφήτες, και ο Ιωάννης, όπως και οι προγενέστεροι προφήτες, έφυγε από τον κόσμο από μαχαίρι, από το τσεκούρι του Ηρώδη. Από το τσεκούρι του Ηρώδη. Είναι ο προφήτης που αποτελεί την κορυφή των προφητών. Είναι η κορυφή των προφητών. Γιατί άπλωσε το χέρι του και βάφτισε τον Μεσσία, τον Υιό του Θεού που έγινε άνθρωπος. Ακούμπησε το κεφάλι του, το χέρι του στο κεφάλι του Δεσπότου μας του Χριστού. Είναι αυτός ο Ιωάννης που το κακό που το βλέπουμε και σήμερα να οργιάζει στη μορφή αυτή που το, που το έλεξε ο Ιωάννης, είδε να έχει ο Ηρώδης τη γυναίκα του αδελφού του, όχι τη γυναίκα του, τη γυναίκα του αδελφού του, του Φιλίππου. Και φώναξε δυνατά να τα ακούσει ο Ηρώδης, ο Ιωάννης φώναξε. Ουκ έξεστην, δεν είναι δυνατόν, δεν επιτρέπεται. Έχει να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου. Παρά τα αυτά ο Ηρώδης δεν θα τον έσφαζε, τον έχει στη φυλακή. Αλλά βλέπετε, όταν ο ίνος είναι άκρατος και πίνεται για μέθη, φτάνει και σε ακραία σημεία τον άνθρωπο η μέθη και οδήγησε τον Ηρώδη να δώσει εντολή να κόψουν το κεφάλι του Ιωάννη του Προδρόμου. Λίγο πριν από τον Ιωάννη είπαμε ότι κάπου 14.000 βρέφη έφαγε το μαχαίρι του Ηρώδη. 14.000 βρέφη. Είναι, ήταν μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Ήτανε τα αγγελουδάκια εκείνα που από το μαχαίρι του Ηρώδη παρέδωσαν το πνεύμα τους στην αγκαλιά του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ένθα που και στη πόνος που λείπει ο στεναγός, αλλά εν χώρα ζώντων. Είναι μέλη της Εκκλησίας σήμερα, της Εκκλησίας του ουρανού, που όπως λέει η διδασκαλία της Εκκλησίας μας, αυτή η Εκκλησία που είναι στον ουρανό είναι η θριαμβεύουσα Εκκλησία. Η θριαμβεύουσα αυτή που πολέμησε τον κακό, έκανε τη θυσία της υλικής ζωής και αγκάλιασε μια για πάντα την ζωή, την άθατη, την αιώνια, αυτή που δεν έχει τέλος, και της βασιλείας αυτού που και στο τέλος. Μετά του Κυρίου τη Σταύρωση, που και ο ίδιος από το ίδιο μαχαίρι πέρασε, μετά του Κυρίου τη Σταύρωση, ακολουθεί μία σειρά χρόνων, περίπου 3 αιώνων, και που ασταμάτητα η Εκκλησία, η επί της γης Εκκλησία, βρισκόταν εν διωγμό. Μετά του Κυρίου την Ανάσταση, το Ευαγγελικό Κήρυγμα
το ανέλαβαν σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου οι μαθητές του. Οι αγράμματοι αλλοιείς ανέλαβαν να διαδώσουν το Ευαγγέλιο. Όλοι γνωρίζουμε τι τους είπε ο Κύριος, ότι θα οδηγηθείτε σε βασιλείς και ηγεμόνες, μπροστά σε συνέδρια, για να απολογηθείτε γιατί κηρύσσετε το όνομά μου στα έθνη. Να μη φροντίσετε από πριν την ομιλία της απολογίας σας. Για αυτήν την απολογία εγώ, ο Κύριος Ιησούς Χριστός, θα σας δώσω την ώρα εκείνη, την ώρα εκείνη. Και ου δυνήσονται αντιπίν, και αυτοί που σας ανακρίνουν και αυτοί που σας βασανίζουν δεν θα μπορέσουν να εκφράσουν ούτε την ελαχίστη αντίρρηση. Ου δυνήσονται, δεν θα μπορέσουν αντιπίν να πούν λόγο αντίθετο. Σε ποιους? Στους ξυπόλυτους, στους κουρελίδες, στους πεινασμένους ψαράδες. Στους πεινασμένους. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, και πεινόμεν και διψόμεν και γυμνητεύομεν και πεινάμε και διψάμε και γυμνοί είμαστε και κολαφιζόμεθα και τρώμε κάθε μέρα και δεν μπορούν να μας κάνουν τίποτα. Δεν μπορούν να μας κάνουν τίποτα. Πολλές φορές ο Απόστολος Παύλος, του οποίου η ζωή ήταν μία τρικυμία καθημερινή, έφτασε στο σημείο ο Απόστολος Παύλος να λέει, τώρα τελειώνει η ζωή μου. Τώρα τελειώνει η ζωή μου. Και ενώ έβλεπε το τέλος του, όπως ο ίδιος αναφέρει, το χέρι του Κυρίου τον έβγαζε από το λάκκο από μέσα και του έλεγε, όχι, δεν τελείωσες, θα συνεχίσεις. Και συνέβαινε αυτό, λέει ο Απόστολος Παύλος, κάθε μέρα να αισθάνομαι το τέλος της ζωής μου, για να δω και να καταλάβω καλά σαν άνθρωπος ότι ούτε μια μύγα δεν μπορώ να κουνήσω και ότι αυτό τον όγκο που λέγεται θάνατος που τον βλέπω πάνω μου να με πατάει, να μην μπορεί να με πατήσει, ότι είναι έργο του Κυρίου, ή να μην παραριόμεν ή να μην παραριόμεν, το είπα τρεις φορές για να το εξηγήσω τώρα. Με έβγαζε από το αδιέξοδο, όπως έβλεπα εγώ με τα δικά μου μάτια, από το αδιέξοδο, να το προσέξουμε το πράγμα που το τονίζω, για να μην απελπίζομαι, για να βλέπω ότι είναι μέσα στο αδιέξοδο αυτός για να με βγάλει και όχι δική μου δύναμης. Να κάνω μία παρένθεση. Και εμείς θα φτάσουμε λίγο αργότερα εκεί που χρειάζεται, και εμείς σήμερα τώρα βλέπουμε αδιέξοδο. Αδιέξοδο. Δηλαδή μπροστά μας να μην υπάρχει διέξοδος από την κρίση, από τα επιστημονικά του διαβόλου μεθοδευμένα, για να μπορέσουν να μας κάψουν και να μας πάρουν ό,τι έχουμε μέσα μας. Δεν είναι έργο δικό μας. Στη δύναμή μας δηλαδή. Αν κάποια στιγμή απαιτηθεί να προβούμε σε κάποια θυσία, να μπορέσουμε να την κάνουμε.
Δεν είναι έργο δικό μας. Εμείς έργο έχουμε να έχουμε την πρόθεσή μας δοσμένη και την αγάπη μας δοσμένη στον Κύριο. Και όπως υπόθηκε πριν έρθει οι υπόλοιποι, να μην σταματάει η προσευχή μας να απευθύνεται διαρκώς στον Κύριό μας Ιησού Χριστό, γιατί Εκείνος θα φέρει τη λύση των γεγονότων. Έτσι και ο Απόστολος Παύλος λοιπόν, δεν υπήρχε μέρα που να μην έβλεπε το τέλος της ζωής του με τα μάτια τα ανθρώπινα, αλλά δεν το έβλεπε, γιατί του έλεγε όχι, πήγαινε τώρα, είναι και άλλοι που θέλουν να σε ακούσουν, είναι και άλλοι που θέλουν να έρθουν στον δρόμο αυτό που εγώ βρίσκομαι, του έλεγε ο Κύριος. Πέρασε πολλά βασανιστήρια η Εκκλησία μας, 3 αιώνες και κάτι. Από Διοκλητιανό, από Νέρονα, από Δέκιο, από ένα σωρό αυτοκράτορες. 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 Και αυτό το τονίζω. Απέναντι στον Κύριο τα όπλα της εξουσίας, τα όπλα. Τα όπλα της εξουσίας. Έλεγε stop, πού πάτε, εδώ βασιλεύει η κοσμική εξουσία που έχει τη δύναμη να σας αφαιρέσει τη ζωή, σταματήστε. Εξουσία πάντα κόντρα στο έργο του Κυρίου, πάντα, το τονίζω, πάντα η εξουσία κόντρα στο έργο του Κυρίου. Και μας φωνάζει, να το έχουμε στο μυαλό μας αυτό, η Αγία Γραφή. Μην πεποίθατε επάρχοντας επί εις ανθρώπων, μην έχετε καμιά εμπιστοσύνη στους άρχοντες, οι οποίοι δεν έχουν να σας προσφέρουν ούτε κατελάχιστον, ούτε ένα εκατομμυριωστό σωτηρία. Μην πεποίθατε, μην πιστεύετε. Το τονίζω άλλη μια φορά, 3 χρόνια και σε καθημερινή βάση, κάθε λεπτό, κάθε ώρα, κάθε μέρα και όλη την ημέρα η Εκκλησία ήταν αντιμέτωπη, βασανιζόταν από την κοσμική εξουσία. Και όχι μόνο ο Απόστολος Παύλος, παραδείγματος χάρη, αλλά άμα διαβάσει κανείς τους βίους των Αγίων της Εκκλησίας, θα δει και χίλιους σε μια μέρα μέσα σαν αρνιά να τους φάζουν. Και το σημαντικό δεν είναι ότι ήσαν αυτοί οι άνθρωποι χριστιανοί πριν πιστέψουνε. Ο Απόστολος που πήγαινε έκανε το κήρυγμά του, ή ένας άλλος Άγιος που είχε πιστέψει, με τα θαύματα που έκανε πίστευαν όλη η πόλη. Και ο Αυτοκράτορας έδινε τη διαταγή για να εξαλειφθεί από τη μέση το όνομα του Ιησού Χριστού. Διαταγή να σφαχτούν όλοι ή να ρηχτούν στη φωτιά όλοι. Και όλοι σφάζονταν σαν τα αρνιά. Έχει η Εκκλησία μας τέτοια μαρτυρολόγια. Με χιλιάδες που σκοτώνουν. Όχι μόνο τους ξένους, αλλά και την οικογένειά του, όπως Αγία Κατερίνη. Όχι, ολόκληρη πόλη. Ολόκληρη πόλη μέσα ήταν. Και αυτό. Η Αγία Σοφία, τρία κοριτσάκια παρέδωσε στο μαχαίρι. Τρία κοριτσάκια. Έτσι. Έλα, πες. Πρώτα έλεγαν οι αυτοκράτορες, όπως ξέρουν οι πιο πολλοί, ότι έλεγαν αν δεν θυσιάσετε στα είδωλα τώρα, στη φωτιά. Δεν λέει το άλλο. Ναι, σου ρωτούσα πρώτα. Θα θυσιάσετε τα είδωλα. Λοιπόν, στους θεούς μας. Δίνουμε μία εικόνα, όσο μου είναι δυνατόν, της πορείας της Εκκλησίας. Που δεν ήταν ειρηνική έξω, εξωτερικά. Οι μάρτυρες ζούσαν το μεγαλείο της ειρήνης. Δεν είναι το δυνατόν
να μην ζεις κάποιο μεγαλείο μέσα σου, να το αισθάνεσαι. Αν δεν το ζεις, δεν πέφτεις στη φωτιά. Αν δεν ζεις τη δόξα του ουρανού, δεν λες, τάσου, θα αφήσω εγώ τη γη με τις ομορφιές. Ω, δεν το λες εκείνο το πράγμα. Το λες μόνο όταν, επειδή βλέπει τη δική σου πρόθεση ο Κύριος, τη δική σου αγάπη που του έχεις, σε αξιώνει να δεις τα μεγαλεία του και λες, τι είναι αυτά τα πράγματα εδώ πέρα, να φύγω γρήγορα, να φύγω γρήγορα. Και θέλω να σταθώ λίγο εδώ, λίγο, πολύ λίγο. Λέτε να αφήνει ο Κύριος τα αδέρφια του, γιατί είμαστε αδέρφια του κατά χάρη, χωρίς να δίνει τόση μυρουδιά του παραδείσου και αυτοί να πορεύονται με τη δική τους δύναμη. Όχι, λέει ο Απόστολος Παύλος, ευωδία πνευματική σκορπίζει ο Κύριος εκείνους που τον αγαπάνε. Την οσφαίρονται, νιώθουν μέσα στα πνευματικά τους μέρη του σώματος και στο σώμα ακόμη αυτή την ευωδιά, και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν μέχρι τώρα και στην εκκλησία εδώ άγια λείψανα που ευωδιάζουν, που ευωδιάζουν από ευωδιά που δεν φεύγει και ούτε θα φύγει. Είναι η ευωδιά η ουράνια, αυτή που κουβαλούσε ο Άγιος μέχρι να θυσιαστεί και μετά. Και λένε στο Παΐσιο, γέροντα, γιατί δεν καταλαβαίνουμε όλη την ευωδιά αυτή, λέει, σε αυτός που δεν έχει ανάγκη, λέει, για να πιστέψει, παραχωρεί, λέει, μην το βλέπει για να μην πάρει και εγωισμό επάνω του, λέει ο γέροντας Παΐσιος. Στον άλλον που βλέπει ότι κυνηγάει τη σωτηρία του και δεν έχει βρει ακόμα, παραχωρεί να γίνει, να μυρίσει το Άγιο Λείψανο πολύ, να του φάει τη μύτη, για να πει, να πιστέψω τώρα από εδώ και πέρα πιο δυνατά ακόμα. Γι' αυτό λέει σε άλλους μυρίζει και σε άλλους δεν μυρίζει ο πατέρ Παΐσιος. Λοιπόν, δίνει, επαναλαμβάνω, τη μαρτυρία, την απόδειξη ο Κύριος ότι ζει με τον δικό του τρόπο. Να ξέρουμε ένα πράγμα, και αυτό θα το πω για να το καταλάβουμε. Είτε αμαρτάνουμε, είτε έχουμε πνευματική πρόοδο, μας επιτρέπει να ζήσουμε κάποιες αρετές, κάποια καλά στη ζωή, πνευματικά εννοώ, δεν το αντιλαμβανόμαστε. Γιατί λέει ο πατέρ Παΐσιος, αν επέτρεπε ο Κύριος να δούμε πόσο μεγάλη είναι η αμαρτία που κάνουμε, θα τρελαθούμε. Δεν σηκώνεται κάτι. Άλλωστε, αυτός τη σήκωσε, ο αέρον την αμαρτία του κόσμου. Δεν τη σηκώνουμε με τίποτα την αμαρτία. Και εμείς παίζουμε με την αμαρτία. Παίζουμε με την αμαρτία. Λέει, ο αέρον την αμαρτία του κόσμου είναι ο Κύριος. Και αντίστροφα, το πόσο έγλυ, πόση δόξα, πόση ομορφιά έχει μία αρετή, ας πούμε, η ελεημοσύνη, δεν το καταλαβαίνουμε πάλι. Γιατί δεν το αντέχουμε. Εμείς είμαστε φτιαγμένοι να σηκώσουμε ορισμένα βάρη. Την αρετή όπως είναι δεν μπορούμε να την σηκώσουμε. Την αμαρτία όπως είναι δεν μπορούμε να την σηκώσουμε. Αν αφαιρεθεί η αμαρτία και υπάρχει διωγμός, δεν καταλαβαίνει από διωγμό ο πιστός. Αν υπάρχει αμαρτία και δεν υπάρχει αρετή και έρθει διωγμός, τα παραδίνει τα όπλα από πριν. Πριν φτάσει να πει, ξέρεις, εγώ δεν πιστεύω, από πριν τα έχει παραδώσει τα όπλα. Μην, ο Κύριος είπε, μην νοιαζόσαστε την ώρα εκείνη, εγώ θα σας δώσω τη δύναμη. Εγώ θα δώσω τη δύναμη. Έχει σημασία ο λόγος του Κύριου. Εγώ θα σας δώσω τη δύναμη. Σκεπτόμαστε κάποιες ημέρες δύσκολες και τρέμουμε. Λογικό, φυσιολογικό είναι αυτό. Αλλά εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον,
Αν δεν το χτίσει το σπίτι ο Κύριος, αυτοί που το χτίζουν, όσοι και το χτίζουν, δεν θα σταθεί όρθιο το σπίτι. Μάτι νεκοπίασαν οι οικοδομούντες. Τρεις αιώνες λοιπόν περάσανε με σκληρούς, πάρα πολύ σκληρούς διωγμούς. Σταμάτησαν στην περίοδο του Αγίου Κωνσταντίνου. Αυτός εξέδωσε ένα διάταγμα και είπε «Στοπ! Επίσημη θρησκεία ο Χριστός. Η πίστη του Ιησού Χριστού». «Τόσοι θέλουν να είναι οι προλάτες». Ήταν επίσημη θρησκεία. Όμως, κάπου στην Αγία Αποκάλυψη, μέσα, αναφέρεται, μπορεί να σταμάτησε μετά τον Αγίο Κωνσταντίνο, σταμάτησε διωγμή. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Εκκλησία δεν είχε αντίσταση. Πάντα υπήρχαν οι δυνάμεις του κακού και πάντα υπάρχουν και θα σταματήσουν να υπάρχουν, να πολεμάνε την Εκκλησία. Σε αυτή την αντίθεη, την αντίχριστη αντίσταση που υπάρχει, και επαναλαμβάνω και η οποία θα υπάρχει, πάντα στεκόταν μπροστά ο αρχηγός της, ο Χριστός. Πάντα μπροστά ο Χριστός. Λέει Απόστολος Παύλος, «Τις ασθενή και ουκ ασθενώ». Ποιος λέει, είναι ασθενής και δεν ασθενώ κι εγώ. Δηλαδή πονούσε στον πόνο του Αποστόλου Παύλου, του πληρώματος της Εκκλησίας, ο Απόστολος Παύλος. Αν ο Απόστολος Παύλος τον πόνο της Εκκλησίας ήταν και δικό του, ο Κύριος που έφτιαξε την Εκκλησία δεν την πονάει? Μήπως δεν έχισε το αίμα του για την Εκκλησία ο Κύριος? Και μήπως δεν το χύνει το αίμα του και δεν το χύνει όσο υπάρχει κόσμος αυτός για τη σωτηρία του κόσμου, για να δυναμώνει τις ψυχές των πιστών, να τις δυναμώνει. Στην Αποκάλυψη λοιπόν παρατρέχουμε τα χρόνια μετά το τέταρτο αιώνα και ύστερα, φτάνουμε σε μια περίοδο που διώχθηκε ο χριστιανισμός στη Ρωσία για μερικές δεκαετίες. 7 δεκαετίες. Ναι, για μερικές δεκαετίες. Εκεί πολλοί μαρτύρησαν στη Ρωσία μέσα. Πάρα πολλοί μαρτύρησαν. Και ανάμεσα αυτούς και ο Άγιος Λουκάς, ο επίσκοπος Κρυμαίας, πέρασε μαρτυρική ζωή την περίοδο των διωγμών του κομμουνιστικού καθεστώτος. Βλέπετε, λέει, εσύ κοιμάσαι και εγώ αγρυπνώ. Εσύ νηστεύεις και εγώ δεν τρώω τίποτα. Το είπε αυτό ο πειρασμός σε έναν Άγιο. Σε έναν Άγιο. Βέβαια, τρώει ο διάβολος. Τι θα φάει, που είναι πνεύμα. Κοιμάται, δεν κοιμάται. Εσύ αγρυπνείς, εγώ λέει δεν κοιμάμαι ποτέ. Για ποιο λόγο? Για να στείνει τις παγίδες, τις οποίες είναι σκεπασμένοι όλοι οι γη. Στείνει τις παγίδες με την οποία είναι σκεπασμένοι όλοι οι γη. Και όταν λέμε παγίδες, εννοούμε και στους Αγίους που είναι στα βουνά και σε εμάς εδώ που είμαστε στον κόσμο, αλλά και παγίδες που σημαίνει ταλαιπωρία στους πιστούς πάνω στη γη, ταλαιπωρία στους πιστούς επάνω στη γη. Επειδή περνάμε κρίση και εμείς αδυνατούμε να δούμε διάξοδο, μπορούμε να δούμε? Δεν μπορούμε, βέβαια, δεν μπορούμε. Και επειδή μιλάμε για διωγμούς που έζησε η Εκκλησία μας και θα ζήσει η Εκκλησία μας και ζει η Εκκλησία μας διωγμούς και ζει τώρα στιγμή αυτή, καλό είναι να δούμε κι εσείς κι εγώ, που το έχω διαβάσει πολλές φορές, θα το διαβάσω σιγά σιγά, να κάνουμε τα αυτιά μας μεγάλα, της ψυχής εννοώ, να τα βάλουμε μέσα για να ξέρουμε πού μας πάνε
και μέχρι πού έχουν το δικαίωμα να σταματήσουν αυτοί που κυβερνάνε τον κόσμο. Να τα ακούσουμε τον Γέρο Παΐσιο τι μας λέει. Γέροντα, πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Μιλάμε για 25 χρόνια πίσω η ερώτηση. 25 χρόνια πίσω. Εμείς ζούμε 25 χρόνια μετά. Απαντάει ο Γέροντας. Εσείς πώς τα βλέπετε? Εμείς τι να πούμε, Γέροντα? Εσείς να μας λέγατε. Μιλάμε, επαναλαμβάνω, 25 χρόνια πίσω. Η ησυχία που επικρατεί, τότε ήταν ησυχία, με ανησυχεί. Κάτι ετοιμάζεται. Δεν έχουμε καταλάβει καλά σε τι χρόνια ζούμε. Ούτε σκεφτόμαστε ότι θα πεθάνουμε. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πολύ δύσκολη κατάσταση. Η τύχη του κόσμου κρέμεται από τα χέρια μερικών. Αλλά ακόμη ο Θεός κρατάει φρένο. Αυτό να το προσέξουμε. Μιλάει για την τύχη του κόσμου που κρέμεται από τα χέρια μερικών. Αυτό σημαίνει δηλαδή, αν σταματήσει το φρένο ο Κύριος, γίνεται μπαμ και η ανθρωπότητα πάει περίπατο. Και μένουν αυτό που λέει οι προφητείες, 5-10 άτομα που είναι η γη δική τους ολόκληρη. Προχωράνε παραπέρα. Χρειάζεται να κάνουμε πολύ προσευχή, με πόνο, για να βάλει ο Θεός το χέρι Του. Να το πάρουμε στα ζεστά και να ζήσουμε πνευματικά. Είναι πολύ δύσκολα τα χρόνια που έρχονται. Έχει πέσει πολύ στάχτη, το καταλαβαίνετε αυτό? Τη στάχτη που ρίχνουν κάθε μέρα. Από τότε είχε πέσει, λέει, πολύ στάχτη. Σαβούρα αδιαφορία στα μυαλά του κόσμου. Από τις τηλεοράσεις, από τις εφημερίδες, από τα μέσα επικοινωνίας. Λοιπόν, θέλει πολύ φύσημα για να φύγει η στάχτη. Οι παλιοί έλεγαν ότι θα έρθει η ώρα που θα κλωτσίσουν οι άνθρωποι. Πετάνε τους φράκτες. Προσέξτε το αυτό. Πετάνε τους φράκτες. Δεν υπολογίζουν τίποτα οι άνθρωποι. Είναι φοβερό. Έγινε μια Βαβυλωνία. Χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Να κάνουμε προσευχή να βγουν οι άνθρωποι από αυτή τη Βαβυλωνία. Διαβάστε την προσευχή των τριών παιδών. Μέσα στην Αγία Γραφή. Να δείτε με πόση ταπείνωση προσεύχονταν οι τρεις παιδες και τον 82ο ψαλμό, 82 ψαλμό, το ψαλτήρι. Ο Θεός της ομοιωθεί σε τέση μη συγγύσεις. Θα το εξηγήσω. Σε μια περίοδο σαν τη δική μας που όλα είναι σκοτεινά και τα σκιάζει η φοβέρα και η σκλαβιά, μας λέει πού είναι ο Θεός να δώσει εδώ ένα χαστούκι σε αυτούς που κυβερνάνε. Ξέρετε πως το λέει αυτό? Σας το διάβασα, δεν καταλάβατε. Το λέει ως εξής το ψαλτήρι. Ο Θεός τι ομοιωθεί σε τέση? Υπάρχει άλλος που να σου μοιάζει? Γιατί σιωπάς? Μη συγγύσεις. Μίλα. Βγάλε μας από το τέλμα, από αυτή τη Βαβυλωνία. Γιατί φαίνεσαι ότι δεν υπάρχεις? Αυτό είναι το μη συγγύσεις. Αυτό πρέπει να γίνει.
να μιλήσει ο Θεός. Πώς? Με την προσευχή μας. Αλλιώς δεν γίνεται χωριό. Θέλει, προσέξτε το, το τονίζω, θεϊκή παρέμβαση, θεϊκή επέμβαση. Θεϊκή επέμβαση. Αν δεν βάλουμε μυαλό και δεν πούμε ήμαρτον, έλα, πώς θα έρθει να κάνει επέμβαση. Προχωράμε να το δούμε παρακάτω. Μπαίνουν μερικές αρρώστιες ευρωπαϊκές. Προσέξτε, δεν μιλάει για αρρώστια σωματική. Για νοοτροπίες, για ήθη, για έθιμα, τέτοια πράγματα. Να αναφέρουμε. Ακόμα τότε δεν είχε πει, μπορεί να και να είχε πει ο πολιτικός γάμος. Ακόμα τότε δεν πήγαινε το παιδί με τη μάνα. Ούτε ο άντρας να είχε 10 γυναίκες. Ήταν ευρωπαϊκές αρρώστιες αυτές είναι. Ήταν μεμονωμένα τα φαινόμενα αυτά. Και τρεπόταν αυτός που θα έκανε κάτι να βγει έξω. Το δείχνανε με το χέρι. Το να δείχνω το χέρι αυτό που πάει καλά. Λοιπόν, μου είπε ένας Κύπριος οικογενειάρχης που μένει στην Αγγλία, κινδυνεύουμε πνευματικά. Πρέπει να φύγω από την Αγγλία οικογενειακός. Βλέπεις εκεί ο πατέρας να παίρνει την κόρη, η μάνα το γιο. Όλους τους στεφανώνουν, όλους ευλογούν. Κάτι πράγματα, λέει ο Παΐσιος, ντρέπομαι να τα πω. Που γίνεται τώρα εδώ. Προχωράμε. Αυτές είναι ευρωπαϊκές αρρώστιες. Και εμείς κοιμόμαστε με τα τσαρούχια. Η γλώσσα του Παΐσιου είναι αυτή. Μιλάει απλά, δυνατά, κοφτά και ωραία. Δεν λέω να πάρουμε πλακάτ, αλλά να στρέψουμε την προσοχή μας στο μεγάλο κίνδυνο που περιμένουμε. Τα έβλεπε ο Γέροντας όλα. Τα έβλεπε όλα ο Γέροντας. Και να υψώνουμε τα χέρια στο Θεό. Να κοιτάξουμε πώς να αμυνθούμε κατά του κακού. Χρειάζεται να κρατάμε και λίγο φρένο. Γιατί όλα πάνε να τα ισοπεδώσουν. Και εμείς κοιμόμαστε. Προχωράμε. Τώρα είναι να λέει κανείς το ψαλμικό. Λέει, έχει ένα κομμάτι από την Αγία Γραφή. Το διαβάσω, το εξηγήσω. Για να δείτε πώς βλέπουν οι Άγιοι. Εδώ έχει ο Δαβίδ μια προσευχούλα για τους άρχοντες. Και λέει, θα το πω στη γλώσσα την απλή, στη δική μας. Θα το διαβάσω όπως είναι μέσα μετά. Λέει, παρακαλάει ο Δαβίδ τον Κύριο τους άρχοντες που ζουν και κυβερνάνε σε περιόδους βρωμιάς μεγάλης να τους κάνει ο Κύριος να τους βγάλει από τη μέση. Να τους βγάλει από τη μέση. Και το πώς το λέει, θου τους άρχοντας αυτών, θου, κάνε τους άρχοντες τους ως τον Ορίβ και τον Ζιβ και τον Ζιβεέ και Σαρμανά. Λέει, αυτοί οι άρχοντες είπαν μπρος να κληρονομήσουμε τα Άγια, να τα κάνουμε σκόνια από τη μέση, να κυβερνήσουμε εμείς. Και παρακαλά εδώ ο Κύριος, γιατί αυτοί δεχτήκαν τιμωρή και φύγανε από τη μέση. Τιμωρηθήκαν αυτοί οι άρχοντες που δεν ήθελαν να βάλουν το Θεό. Αυτό γίνεται πάντοτε. Προχωράμε. Οι Ήτινες είπαν, κληρονομήσουμε εαυτοί στο Αγιαστήριο του Θεού. Αυτοί είπαν ότι εμείς θα πάρουμε τα ιερά και τα όσια, θα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Οι άρχοντες δεν έχουν δικαίωμα. Προχωράμε. Σύγχυση μεγάλη υπάρχει. Προσέξτε το, τα διαβάζω αργά να δείτε. Σύγχυση μεγάλη υπάρχει. Νείλος γίνεται. Είναι ζαλισμένοι οι άνθρωποι. Ο κόσμος είναι όπως οι μέλισσες. Αν χτυπήσει την κυψέλη, οι μέλισσες βγαίνουν έξω και αρχίζουν βουουουουουου άμα χτυπήσει την κυψέλη και γυρίζουν γύρω γύρω από την κυψέλη αναστατωμένες. Έτσι είναι ο κόσμος. Ύστερα το που θα πάνε θα εξαρτηθεί από τον άνεμο που θα φυσήξει. Αν φυσήξει βοριάς θα πάνε μέσα.
Αν φυσεί ξηρωτιά, θα φύγουν. Έτσι και τον κόσμο τον φυσάει ο διάβολος. Με εθνικό βοριά, εθνικό νοτιά. Και είναι ο καημένος ζαλισμένος. Ζαλισμένος. Όμως, αν και γίνεται τέτοιο βράσιμο, και εδώ θέλω να προσέξουμε τώρα, αν και γίνεται τέτοιο βράσιμο, νιώθω μέσα μου μια παρηγοριά. Βλέπει δηλαδή ότι και το καλό έρχεται. Δεν θα κάνω το κακό όσο θέλουνε. Νιώθω μέσα μου μια παρηγοριά, μια σιγουριά. Μπορεί να ξεράθηκε η ελιά. Αυτό πάνε να κάνουν οι κύριοι, να ξεράνουν την ελιά που λέγεται Ελλάδα, που λέγεται Ορθοδοξία. Αλλά θα επιτάξει νέα βλαστάρια. Υπάρχει μια μερίδα χριστιανών στους οποίους αναπαύεται ο Θεός. Υπάρχουν ακόμη οι άνθρωποι του Θεού, οι άνθρωποι της προσευχής, και ο καλός Θεός μας ανέχεται και πάλι θα οικονομήσει τα πράγματα. Το αντιλαμβάνεστε? Πώς λέει, τι έλεγε εκεί ο Νοέ ή ο Λότ? Αν είναι 40 θα καούνε. Ο Νοέ. Αν είναι 40 θα καούνε. Όχι. Αν είναι 20, όχι. Έφτασε στους 5. Ναι, λοιπόν, λίγοι, λίγοι ήσαν. Ναι, λοιπόν, λέει ο Παΐσιος, υπάρχουν και αυτοί που θα σηκώσουν την Ελλάδα στην πλάτη τους, με την προσευχή τους. Δεν υπάρχει, όσο αδιέξοδος κι αν είναι, όσο σκοτάδι κι αν φαίνεται, σκοτάδι μπροστά στου ενός ανθρώπου τη δυνατή προσευχή. Στου ενός ανθρώπου. Φαντάζομαι να είναι παραπάνω. Τώρα, συγχωρέστε με. Δύο Απόστολοι στη φυλακή μέσα. Πέντε άτομα σε ένα σπίτι τα πρώτα Αποστολικά χρόνια. Κάνουν προσευχή, γίνεται σεισμός στη φυλακή, ανοίγουν οι πόρτες, φεύγουν οι φυλακισμένοι με την προσευχή. Αυτά είναι της προσευχής τα αποτελέσματα. Δεν είναι ανθρωπίνης δυνάμεως. Ο άνθρωπος έχει από τον Θεό τη δυνατότητα, με τη δύναμη του Θεού, γιατί μόνος του δεν κάνει τίποτα, να κάνει το καλό, όσο δύσκολο για είναι. Όσο δύσκολο για είναι. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι της προσευχής μας δίνουν ελπίδα. Μη φοβάστε. Περάσαμε σαν έμπρος τόσες μπόρες και δεν χαθήκαμε. Προσέξτε το αυτό. Σαν έμπρος τόσες μπόρες. Μας ανακατεύουνε με μαύρους, με άσπρους, με κίτρινους, με ένα σωρό. Δεν θα κάνουν αυτό που θέλουν. Κάνουν αυτό όσο τους παραχωρείται για να καθαρίσει σκουριά που υπάρχει στην Ελλάδα μέσα. Η φωτιά καθαρίζει το χρυσάφι από άλλα μείγματα. Έτσι είναι. Λοιπόν, και δεν χαθήκαμε. Και θα φοβηθούμε τη θύελλα που πάει να ξεσπάσει. Μιλάμε, τα λέει πριν 20 χρόνια αυτά. Ούτε τώρα θα καθούμε. Ο Θεός μας αγαπάει. Ο άνθρωπος εκεί μέσα του κρυμμένη δύναμη για ώρα ανάγκης. Ο άνθρωπος έχει μέσα του κρυμμένη δύναμη για ώρα ανάγκης. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Κρυμμένη είναι η δύναμη, την έχει δώσει μέσα μας, την έχει, για όλα ανάγκης. Θα είναι λίγα τα δύσκολα χρόνια. Προσέξτε το, θα είναι λίγα τα δύσκολα χρόνια. Μια μπόρα θα είναι. Μια μπόρα θα είναι. Αυτός τα έβλεπε τότε, αυτά που γίνονται τώρα. Να γίνονται, όχι φαντασία, δεν πρέπει να γίνει και τα περιγράφει. Μια μπόρα θα είναι. Δεν σας λέω αυτά για να φοβηθείτε, τα λέγε τότε, γίνονται τώρα. Αλλά για να ξέρετε πού βρισκόμαστε. Για μας είναι μια μεγάλη ευκαιρία, ένα πανηγύρι δυσκολίες, για τους μοναχούς εννοείται, για τους ανθρώπους προσευχής. Όχι τους ανθρώπους που κάθε
πίνουν το καφέ τους ξάπλα, το τσιγάρο τους ξάπλα κλπ. Και δεν σου λέει, βαριέσαι, έχω να φάω εγώ σήμερα. Ας καίγεται το αλουμίνιο το σπίτι. Όχι. Όχι. Λοιπόν, τη χαρά που ζει εκείνος που δοκιμάζεται, κύριε Κοντά στον Χριστό, δεν καταλαβαίνει ο άλλος με τίποτα. Σου λέει, μα αυτό. Να αυτό. Εσύ που δεν το καταλαβαίνεις ποτέ και δεν το καταλάβεις, γιατί δεν ξέρεις τι είναι η δύναμη του Χριστού, ποτέ δεν το καταλάβεις. Προχωράμε. Αυτό που θα βοηθήσει πολύ είναι να μπει μέσα μας η καλή ανησυχία. Η καλή ανησυχία. Πού βρισκόμαστε, τι θα συναντήσουμε για να λάβουμε τα μέτρα μας και να ετοιμαστούμε. Η ζωή μας να είναι πιο μετρημένη. Βλέπετε, εμείς τα περάσαμε τα όρια του μέτρου ή όχι. Γι' αυτό φτάσαμε εδώ πέρα, πιο μετρημένοι. Να ζούμε πιο πνευματικά, να είμαστε πιο αγαπημένοι. Να βοηθάμε τους φωνεμένους, τους φτωχούς με αγάπη, με πόνο, με καλοσύνη. Να προσευχόμαστε, να βγουν καλοί άνθρωποι. Και πάμε τώρα στη λύση. Να το προσέξουμε καλά. Ο Θεός θα δώσει τη λύση. Ο Θεός θα δώσει τη λύση. Ο καλός Θεός όλα θα τα οικονομήσει με τον καλύτερο τρόπο. Βλέπετε, εμείς απεργαζόμαστε τη συμφορά μας. Εμείς τη φτιάχνουμε συμφορά. Ο Θεός τι κάνει? Φροντίζει να δώσει τη λύση. Αλλά χρειάζεται πολύ υπομονή και προσοχή. Γιατί πολλές φορές με το να βιάζονται οι άνθρωποι να ξεμπλέξουν τα κουβάρια, να βιάζονται, τα μπλέκουν περισσότερο. Ο Θεός με υπομονή τα ξεμπλέκει και θα πάει πολύ αυτή η κατάσταση. Θα πάρει σκούπα ο Θεός. Θα πάρει σκούπα ο Θεός. Θα πάρει σκούπα, μιλάει με ανθρώπινα μέτρα, το καταλάβετε τώρα ο Θεός. Κατά το 1860, επειδή υπήρχε στο Άγιο Όρος πολύς τουρκικός στρατός, για ένα διάστημα δεν είχε μείνει στη Μονή Ιβύρων κανένας μοναχός. Στη Μονή Ιβύρων κανένας μοναχός. Ήταν τις μεγαλύτερες μονές. Είχαν φύγει οι πατέρες από τη Μονή. Άλλοι με τα Άγια Λείψανα, άλλοι για να βοηθήσουν στην Επανάσταση, 1821 και μετά, έτσι είναι. Ερχόταν στο μοναστήρι μόνο ένας μοναχός από μακριά. Δεν υπήρχε κανένας, λέει, στο μοναστήρι αυτό, που είχε 500 μοναχούς. Ναι, και ερχόταν στο μοναστήρι ένας μοναχός από μακριά, που άναβε τα καντήλια και σκούπιζε. Μέσα και έξω από το μοναστήρι, μέσα και έξω, ήταν τουρκικός στρατός. Θολούρα, σκοτάδι, αδιέξοδος, τουρκικός στρατός. Και αυτός ο καημένος σκούπιζε την εκκλησία και έλεγε, Παναγιά μου, τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση. Το λέμε κι εμείς. Το λέμε. Το λέμε. Μια φορά που προσευχόταν με πόνο στην Παναγία, με πόνο, βλέπει να το πλησιάζει μια γυναίκα. Ήταν η Παναγία που έλαμπε και το πρόσωπό της ακτινοβολούσε. Του παίρνει τη σκούπα από το χέρι και του λέει, εσύ δεν ξέρεις να σκουπίζεις καλά. Εσύ δεν ξέρεις να σκουπίζεις καλά. Εγώ θα σκουπίσω. Και άρχισε να σκουπίζει. Ύστερα εξαφανίστηκε μέσα στο ιερό. Σε 3 ημέρες έφυγαν όλοι οι Τούρκοι. Τους έδιωξε η Παναγία. Στο αδιέξοδο μιλάει ο Θεός. Του μιλάμε, Παναγία μου, τι θα γίνει, πόναγε ο άνθρωπος. Άμα δεν πάρουμε μια τέτοια θέση να πονάμε και αν δεν το καταλαβαίνουμε, δώσε μας, Κύριε, να καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό που πεινάει. Αλλιώς δεν είναι η προσευχή, πάει στον αέρα η προσευχή.
Λοιπόν, προχωράμε. Τους έδωσε, λέει, η Παναγία ο Θεός, ότι δεν είναι σωστό θα το πετάξει πέρα, όπως το μάτι πετάει το σκουπιδάκι. Δουλεύει ο διάβολος. Δουλεύει. Δουλεύει. Αλλά δουλεύει και ο Θεός. Και αξιοποιεί το κακό ο Θεός. Αυτό το αντιλαμβάνεστε. Αξιοποιεί το κακό. Ποτέ ο Θεός δεν παραχωρεί κάτι που φαίνεται κακό στα μάτια μας για να μην βγει το αντίστοιχο καλό. Δηλαδή, τώρα παραχωρεί αυτό. Κάποιοι άνθρωποι που είναι για να ανανύψουν και να πούνε ήμαρτον μετά από ένα μήνα, δύο, και να είναι 100, 200, 300, 500. Αυτό θα βγάλει από την παγούρα αυτή ο Θεός. Καλό θα βγάλει. Προχωράω. Ώστε να προκύψει από αυτό καλό. Σπάζουν, προσέξτε το, σπάζουν λογοχάρη τα πλακάκια και ο Θεός τα παίρνει και φτιάχνει ένα ωραίο σαϊκό. Γι' αυτό μη στεναχωρήστε καθόλου, διότι πάνω απ' όλα και από όλους είναι ο Θεός. Πάνω απ' όλα και από όλους είναι ο Θεός, που κυβερνά τα πάντα και θα καθίσει τον καθένα στο σκαμνί για να απολογηθεί για το ότι έπραξε. Οπότε και θα το ανταμείψει ανάλογα. Θα αμυφθούν εκείνοι που θα βοηθήσουν μια κατάσταση και θα τιμωρηθεί αυτός που κάνει το κακό. Τελικά ο Θεός θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους. Θα βάλει σκούπα ο Θεός. Εμείς αδυνατούμε. Αυτοί που κυβερνάνε δεν έχουν δικαιοδοσία απόλυτη. Πιόνια είναι, κάνουν αυτό που τους λένε. Λοιπόν, πάνω απ' όλα είναι ο Θεός. Πάνω απ' όλα είναι ο Θεός. Αυτός που μεντάει τα πράγματα. Αυτός που μεντάει τα πράγματα. Δεν θα συνεχίσω άλλο, αλλά επιθυμούσα μέσα από την ιστορία της Εκκλησίας, που και αυτό που μιλάμε τώρα, η ιστορία της Εκκλησίας είναι. Παιδιά της Εκκλησίας είμαστε τώρα εμείς. Περνάμε κύματα, μπόρα. Μπόρα είναι, θα περάσει σύμφωνα με του Παΐσιου την προφητεία που τα είχε τα χρόνια αυτά, δει με τα μάτια του και μας τα γράφει να τα βλέπουμε σήμερα εμείς. Λοιπόν, ποτέ, μα ποτέ, δεν άφησε ο Θεός τα αδέρφια του, η Εκκλησία, τα παιδιά της, να χαθούν. Αυτοί που απεργάζονται το κακό, αυτοί θα χαθούν. Αυτοί που είναι τέρα της Εκκλησίας, τους φυλάει η Εκκλησία. Όπως φύλαγε τον Νόε μέσα στην κυβωτό από τον κατακλυσμό. Τους φυλάει η Εκκλησία, όπως φύλαγε τον προφήτη Ιωαννά μέσα στην κοιλιά του ψαριού. Τους φυλάει η Εκκλησία, όπως φύλαγε τους τρεις παιδες μέσα στο καμίνι που δεν κεγόντουσαν. Καμίνι είναι έξω. Κεγόμαστε. Τι θα γίνει. Ο Κύριος μας φυλάει. Τους φυλάει η Εκκλησία, όπως φύλαγε τον Δανιήλ στον Άκο των Λεόντων. Ζούμε λοιπόν την Εκκλησία μας μέσα από κύματα, μέσα από φωτιά, μέσα από σίδερο, μέσα από εκείνα τα πράγματα. Η Εκκλησία θα νικήσει, αυτοί θα χαθούν. Ούτε αυτοί που κυβερνάνε ενάρμαση, αυτοί με τα άρματα και με τα όπλα. Ούτε, λέει ο Δαβίδ ενίπης, αυτοί πάνω στις δυνάμεις τους, στα άλογά τους δηλαδή. Εμείς δε, εμείς όσοι πιστεύουμε εν ονόματι Κυρίου μεγαλυνθισόμεθα με το όνομα του Κυρίου ημάς Ιησού Χριστού, θα δοξαστούμε με τη δική του χάρη και με τη δική του δύναμη. Αμήν. Αμήν. Έχει κάποιος να πει κάτι, κάνω σε φύγει και θα φύγουμε, θα σποράσω άλλο.
Είναι και άλλοι να μας έρθουν, έχω δώσει το λόγο τους, αλλά το έχω ξεχάσει φαίνεται. Καινούργιοι. Καινούργιοι. Βλέπετε, είχαμε παλιούς, έχουν φύγει, έχουν πάει ψηλά στον ουρανό, άλλοι έχουν γίνει άρρωστοι, πρέπει να γίνεται κατάσταση. Λοιπόν, την άλλη Δευτέρα, πάλι 6:30, εδώ πέρα, και άμα αλλάξει ώρα, θα αλλάξουμε και ώρα κι εμείς. Αυτό το μισή. 6:30, 7:30, μας μπερδεύει. Πέστε μια ώρα, 6, τάκ, να το ξέρουμε, ή 7, τάκ, ή 8, τάκ, να ξέρουμε, 8, 6, 7, το μισή. Με μπερδεύει εμένα προσωπικά. Ξέρω, ναι, αλλά... Θα αλλάξουμε σε δύο φορές ακόμα το πολύ και αλλάζει η ώρα. Θα πάμε 7, 6, 7. Έτσι, προσευχή για να φύγουμε. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Πάτε ημών, Αγιής ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ετέλεε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Παράτον ημών των αιτιούς σου, δώσε ημίς σήμερον, και άφεσε ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλιάδες ημών, και εμείς ελέγχεις ημάς πειρασμών, αλλά είσαι ημάς από του ονειρού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον εις όλας ημάς. Αμήν. Καλή δύναμη, καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά, καλό χειμώνα. Αμήν, αμήν. Σας